Γεια σας! Σας θυμίζω, σήμερα 4 παρατέταρτο έχουμε live stream στο Twitch όπου θα γίνει κλήρωση και ένας νικητής θα κερδίσει το Ark Survival Evolved για PC. Οπότε γιατί να το χάσεις το live stream, γιατί να χάσεις την ευκαιρία. Αν δεν έχεις το Ark και θέλεις να το πάρεις για να έρθεις πιθανόν να παίξεις στο server μαζί μας, έλα σήμερα 4 παρατέταρτο στο live stream και μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός νικητής. Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Ark Eternal! Yay! Παραλίγο να μην το πω, να κολλήσω. Ark Eternal. Αυτό είναι. Λοιπόν, στο προηγούμενο επεισόδιο... κάναμε τέμα αυτό εδώ το σκαθαράκι. Δεν ξέρω αν λέγεται σκαθάρι. Jug bug. Ναι, σκαθάρι, γιατί όχι. Απλά σκαθάρι λέμε το Beetle συνήθως, αλλά δεν πειράζει. Μετατρέψαμε το πτερανόντον μας σε Lightning. Prime Lightning Pteranodon. Κάνει πάρα πολύ torpor και κάνει torpor ακόμα και όταν δεν βαράει κάτι. Κάναμε tame αυτό εδώ το Prime Thylacoleo. Δεν το έχουμε δει ακόμα, ανεξπάριστο. Πήρε 38 levels από την μπάλα. Θα το δοκιμάσουμε σήμερα. Και όπως βλέπετε το πρόβλημα με τα souls έχει λυθεί. Δεν θυμάμαι αν σας το είπα στο προηγούμενο ή αν το προηγούμενο ήταν με το πρόβλημα. Πάντως έχει λυθεί το πρόβλημα. Alpha Poison, νομίζω τα άλλα τα έχουμε δει. Να δούμε και αυτό. Είχαμε πει να κάνουμε μία δοκιμή, να αφήσουμε για μία μέρα στο ντουλάπι αυτό και έξω από το ντουλάπι αυτό. Αυτό που παρατήρησα είναι ότι μετά από μία μέρα το φαγητό του είχε πέσει κάπου εδώ, περίπου στη μέση, μπορεί και λίγο κάτω από τη μέση. Αυτό είναι κακό, παιδιά, να το προσέξετε κι εσείς. Αν τα αφήνετε τα σκαθάρια έτσι, δεν τρώνε, δεν έχει φάει εδώ. Μάλλον τρώει berries. Του είχα βάλει berries και τα φάγε. Και από εδώ, ναι, σίγουρα είχα berries μέσα. Και τα έφαγε όλα και μάλλον τρώει πολύ. Οπότε προσέξτε λίγο το φαγητό τους. Λοιπόν, αυτό λέει 200 στα 200. Να δούμε και αυτό. Αυτό λέει 161 στα 200. Οπότε αυτό έκανε recharge full και αυτό εδώ όχι full. Το έχω δέσει σε ένα hitching post για να μην πετάξει όταν θα του πάρω τα resources. Νομίζω ότι δεν θα μου δώσει 200 DNA, που δεν έχω κανένα DNA πάνω μου. Νομίζω θα μου δώσει γύρω στα 20. 20. Ό,τι λέει, βλέπετε και δεν πέταξε, το κράτησε το σκηνή. Ό,τι λέει δια 10 κάντε το για να δείτε πόσα θα σας δώσει. Αυτός δηλαδή θα μου δώσει 170. Να τον κάνουμε hits. Τι είναι? Dino Blood. Dino Blood. Ωραία, τον κάναμε hits. Δυστυχώς τώρα πλέον το hits γίνεται από το κοντάρι, από το ξύλο και όχι από πάνω του. Λοιπόν, θα μου δώσει 189. 119 ή 18, για να δούμε. 18, κάνει στρογγυλοποίηση προς τα κάτω. Κάνει και στρογγυλοποίηση προς τα κάτω. Καλό αυτό, να το ξέρουμε και αυτό, να το γνωρίζουμε. Blood έχω πάρα πολύ, οπότε δεν με νοιάζει καν το blood. DNA έχω 97. Γενικά καλό θα ήταν να μαζεύουμε DNA. 20 κάθε φορά που γεμίζει. Και θέλω να κάνω τέμι και τα άλλα σκαθάρια, αλλά επειδή αυτό τρώει πολύ χρόνο, λέω να το κάνω εκτός κάμερας. Είδατε πώς έκανα τέμι αυτά τα δύο. Ήταν σχετικά εύκολο. Το μόνο δύσκολο είναι να τα βρω. Και αυτό είναι κάτι που ούτως ή άλλως το κάνω εκτός κάμερας, στο να κάθομαι να ψάχνω εκεί μέσα στο Redwood. Οπότε για το tame τώρα που ρίξα ένα βελάκι και του βάλα 5 Eternal Berry, εντάξει, το κάνω και εκτός κάμερας. Οπότε στο επόμενο επεισόδιο θα δείτε ότι θα έχω όλα τα σκαθάρια που υπάρχουν. Και πάμε να δούμε το θαϊλακόλιο που πάει πολύ γρήγορα ο παίκτης μου, δεν μπορώ να το συνηθίσω. Αλφα θαϊλακόλιο σάντλ. Άρχισε να βρέχει, κρίμα. Ένα τέτοιο. Μπαμ μπαμ. Δεν ξέρω πόσο δυνατό είναι, οπότε ας μην χαλάσουμε potions. Έφαγε λίγο fall damage. Για πάμε να δούμε πόσο damage κάνει. 17.000. 17.000, καλό. Ούτε πολύ ούτε λίγο. 17.000 δούλες.
Όπα. Τι έγινε, τι έγινε εδώ, τι έγινε εδώ, τι έγινε εδώ. Και είσαι κοκκινός. Τι φάση. Οι Rex φύγανε με ένα hit. Αυτά εκεί φύγανε με 2-3. Λοιπόν, έχουμε δεξί κλικ. Δεν έχουμε δεξί κλικ. Σι. Το σι έρχεται στο δέντρο. Hello. Δεν κάνει τίποτα. Πλάκα είχε. Εδώ πέρα. Αλλά εκτός ότι εδώ έχουν ξεχάσει ένα πτερανόντον. Ναι. Μην παρατάτε τα ζώα σας όπου να είναι. Εδώ πέρα πλέον απαγορεύεται το χτίσιμο. Το είχα πει στην αρχή, δεν το είχα πει με... δεν είχα πει απαγορεύεται το χτίσιμο. Είχα πει παρακαλώ μη χτίζετε. Το οποίο θεώρησα ότι θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν είχε. Δεν χτίσατε. Οκ. Okay. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Δεν χτίσατε. Έχω πρόβλημα με το ότι κάνανε πάρα πολλά άτομα. Κάνανε εδώ boss. Θα ήθελα να μην κάνει κάποιος boss σε σημείο που έχει κοινόχρηστο teleporter που είναι για άλλο σκοπό και όχι για boss, διότι ας πούμε κάποιος μπορεί να έρθει ακόμα και με τα πόδια εδώ, έχει κάπου έχει ένα teleporter, μπορεί να έρθει κάποιος με τα πόδια για να πάρει τα artifacts ή με ένα πολύ μικρό ζωάκι που δεν έχει καθόλου health επειδή ξέρει ότι δεν υπάρχει τίποτα εδώ να το σκοτώσει. Άμα έρθει εδώ και ο άλλος κάνει Rockwell, RIP. Αν ήρθε εδώ κι άλλος κάνει Rockwell, RIP. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχω αφαιρέσει όλα τα boss summoners από εδώ. Έχω απαγορέψει το χτίσιμο και να θέλει κάποιος να βάλει τώρα boss summoner δεν μπορεί. Έχω βγάλει το ίδιο damage κάνουμε. Όχι, αυτός κάνει 250. Έχω βγάλει όλα τα teleporters. Όλα τα teleporters τα έχω βγάλει. Έχω αφήσει μόνο ένα teleporter, το οποίο ήταν κοινόχρηστο. Θα προλάβω, προλάβω, ωραία. Έχω αφήσει μόνο ένα teleporter, το οποίο ήταν κοινόχρηστο. Και όλοι θα χρησιμοποιούν αυτό το ένα teleporter για να έρχονται σε αυτήν εδώ την περιοχή. Δεν θυμάμαι ακριβώς από ποια πλευρά είναι. Αυτό εδώ. Μόνο αυτό το teleporter είναι που λέγεται Artifacts. Ήταν πολύ ωραία, καθαρά γραμμένο, κεφαλαίο το πρώτο γράμμα, μικρά τα υπόλοιπα, κοινόχρηστο ήδη, οπότε το άφησα, όλα τα άλλα τα έχω ξυλώσει, όποιος θέλει έρχεται εδώ και παίρνει τα artifacts ή σκοτώνει το τιτανόσαυρο. Δεν χρειάζεται το teleporter να γράφει τιτανόσαυρος, artifacts αν γράφει, εσείς ξέρετε ότι εδώ είναι ο τιτανόσαυρος. 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο health μόνο του. Έγινε 100.000. Παιδιά, 1 εκατομμύριο health από μόνο του. Λίγο melee damage και θα ήθελα να δώσω και λίγη ταχύτητα μάλλον. Ωραία. Τα θαλακόλια γενικά μου αρέσει να είναι γρήγορα, γύρω στο 250 ας πούμε, 260, τέλειο. 3. Να δούμε πόσο torpor κάνουμε, πόσο damage κάνουμε και να το δώσουμε ένα τέτοιο. Μπαμ. Και να πάμε λίγο να παίξουμε. Λίγο, όχι πολύ, διότι στο σημερινό επεισόδιο θέλω να κάνουμε κάτι άλλο. Πάμε. Λοιπόν, είμαι θαραλέος σήμερα. Θα διαλέξω ένα στην τύχη. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό που πάτησα. Οπα. Έλα. Εσύ είσαι fire, εγώ είμαι... Τι είμαι? Prime. Ποιος είναι πιο δυνατός? Eternal το Edicurus. Οπ, έλα βγες, σε είδα. Ωραία. Κακόμοιρα τα λογάκια, τι μου φταίξανε, θα μου πείτε, τίποτα. Λοιπόν, αυτός είναι άνθρωπος. Γιατί μου φάνηκε σαν να είδα λίγο... Ναι, wild είναι. Δεν είναι άνθρωπος, οκ. Okay. Για να δούμε, δίνει XP. Έχω potion. Έτσι, γιατί αυτός κάνει πολύ damage, κάνει πολύ damage. Έχω XP potion. Δεν βρίσκω. Λοιπόν, κάνω ένα heal. Αυτό τι είναι εδώ, αυτό τι είναι. Είναι καλό ή κακό? Γιατί τόσο γιατί ήρθα εδώ. Πάλι μισό health, πάλι heal. Εδώ, εσένα θέλω, εσένα. Ωχ,
αυτό πονάει, αυτό πονάει. Το έχω κάνει το μισό χέρι, το έχω φάει. Εσένα δεν σε θέλω, φύγε. Θέλω εσένα μόνο, εσένα. Κάτι τον έκαψε. Κρατάει καλά το 1 εκατομμύριο χέλ. Κρατάει καλά το 1 εκατομμύριο χέλ. Ελπίζω να μην μου πάρει το kill το golem ή να μην μου πάρει το kill το... Ω, δεν κοίταζα. 3. Μην μου πάρει... Ρε, πάλι μισό χέλ. Ξεκλείδωσα... Δεν είχα ξανασκοτώσει τέτοιο ποτέ μου. Ξεκλείδωσα τα Dynamite White Potion. Nice. Θα το σκοτώσω αυτό, να. Θα μου δώσει τίποτα, ή μόνο... Μόνο 2 levels. Μόνο 2 levels. Παίζει να φύγει με τη φωτιά, δεν κοίταζα. Εν τω μεταξύ αυτός δεν μου κάνει τίποτα από damage. Το Dodorix μόνο μου έκανε. Οκ. Okay. Λίγο λαγκάκι. Κοίτα, κάθε 10 λεπτά κάνει save server. Αυτό είναι φυσιολογικό lag. Το περισσότερο είναι το πρόβλημα. Ναι, έχει σακουλάκι κάτω, παιδιά. Πέθανε με τη φωτιά. Δεν πέθανε με το. Όχι φωτιά, με το Gnass. Κάνω Gnass damage. Δυστυχώς γι' αυτό χάσαμε όλα τα XP που θα μας έδινε αυτή η βλακεία. Είναι πολύ κρίμα. Ω, είμαι πολύ γρήγορος. Ωραία. Ωραία. Δεν με πειράζει. Αλλά θα ήθελα τα XP. Δίνει κάτι ιδιαίτερο άμα τον μαζέψω. Oil. Orange Crystal. Αυτό. Λίγο πιο. Crystal απλό. Κάνω κάτι εγώ τώρα γενικά. Metal. Encumbered. Τα δικά μου βήματα είναι αυτά που ακούω. Έλα, έλα. Το ξέρω τι θέλεις, το ξέρω. Το έχουμε τώρα παιδιά, βρήκα το hitbox. Green crystal. Δεν ήξερα ότι παίρνεις, βασικά τι δεν ήξερα. Αφού μου το είχατε πει εσείς ότι μπορούμε να πάρουμε crystals από σκοτώντας αυτά εδώ. Δεν μου είχατε πει βέβαια ότι πρέπει να το... Για να... Ναι, δεν... Τι πάτησα. Δεν μου το είχατε πει βέβαια ότι πρέπει να το μαζέψουμε αυτό εδώ. Αλλά τέλος πάντων. Θα τελειώσει κάποια στιγμή. Συγγνώμη κιόλας που ρωτάω, αλλά βαρέθηκα. Ω, τέλειωσε. Τι είσαι εσύ? Μην νομίζω ότι δεν σε είδα. Ναι, δεν βγαίνουν εδώ στο Redwood, βγαίνουν τα καλά. Πρώτα όλα εσύ, κάτι πάθαμε τώρα. Από Crystals 83-43 δεν έδωσε απ' όλα και έδωσε μόνο 80. Με τι παλεύω? Παλεύω με κάτι και ακούω μουσική μαχής. Όχι, εγώ δεν παλεύω. Τώρα αν παλεύει κάποιος άλλος, δεν ξέρω. Λοιπόν, εσύ έχεις φύγει και δεν το ξέρεις. Δεν μπορείς να μου κάνεις τίποτα. Νομίζω δεν κάνουνε torpor στα tamed ζώα. Ισχύει. Έλα εδώ. Έχω βάλει μια τέτοια επιλογή στο server, νομίζω. Αυτός με lightning, θα έπρεπε να μου κάνει torpor, δεν θα έπρεπε. Έχει μπαγκάρει μουσική μάχης και παίζει συνεχεία. Και κάτι συμβαίνει. Κάπου είδα ένα σακουλάκι, αυτό κατέβηκα. Α! Α! Ωραία. Καλησπέρα. Παιδιά, θέλω να πάρω το σακουλάκι που έχει πέσει κάτω. Θα με αφήσετε. Ωραία. Δεν θα φάω το πτώμα για να μην κάνει spawn κάτι άλλο. Και εσύ μην το φας. Ωραία. Σακουλάκι θέλω. Αυτό. Τόσο δύσκολο ήταν να το κάνω. Παιδιά, κάτι... Κάτι με βαράει. Κάτι είναι κάτω από το έδαφος και με βαράει. Τι όμως. Να το πάλι. Α, είναι ένας πράσινος ρεξ από κάτω, έχει μπαγκάρει. Αλλά εγώ δεν τον φτάνω. Κάτι κοιμάται εδώ. Λοιπόν, είναι tameable the forest. Οκ, ο the forest έριξε ένα τυχαίο rex unconscious. Κοίταξε να δεις με τα ζωάκια εδώ πέρα που κάνουν torpor για πλάκα. Εύκολα γίνεται, δεν κατηγορώ κανέναν.
Αυτό μπορώ, ή θα με κοιμήσει. Ω, κάνει στον παίχτη μου damage. Λίγο. Απλά να βοσβήσε το health μου και φοβήθηκα. Με αυτό το armor που έχω τώρα δεν νομίζω ότι φοβάμαι με ρίξαν κόνσιους ή με σκοτώσει αυτό. Γενικά... τρώει μία... όχι, 37.000. Γεια σου Mantis. 37.000. Κάνω... το κάνω 51, καλά το θυμόμουν, ναι. Το κάνω μειωμένο damage. Το κάνω μειωμένο damage. Άντε, ψόφα. Ψόφα λέμε. Λίγο έμεινε. Και δώσε μου και το kill, σε παρακαλώ πολύ. Σκορπιέ, φύγε. Α, τι πάθαμε. Τι, πάγωσα. Πα. Μου έκανε 86.000. Καλησπέρα. Αχα. Αυτό ήτανε. Κατέβα κάτω ρε. Όχι! Έλα εδώ. Έχει 1,6 εκατομμύρια. Νομίζω ότι θα βάλω λίγο γκάμα και θα φύγω. Α, δεν έπαθε τίποτα. Σε ελπίσουμε ότι δεν με πήρε στο κυνήγι. Prime Mantis βρήκα και εγώ να βαρέσω. Οπα. Τι είναι αυτό! Μη μου κάνετε τέτοια παιδιά, τι jumpscare έχω φάει σήμερα. Εσένα δεν σε φοβάμαι, δεν σπάνε τα ρούχα. Τι είναι αυτό το πράσινο? Παιδιά, τι γίνεται? Ωραία. Το Mantis δεν λέει. Να, έφυγε. Sorry. Αχ, θέλω να με πετάξει αυτό πάνω. 13 levels, κάνω heal. Φαγητό. Και mill damage. Έχω πάρει πράγμα εδώ, ε. Έλα, θα με πετάξεις, τι θα γίνει? Και από ό,τι φαίνεται δεν με πετάει πάνω, οπότε πάω μια σπίτι. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο και θέλω να προλάβω να κάνω ένα tame πριν τελειώσει το επεισόδιο. Ωραία. Κλείνουμε τον γκάμα. Πλάκα είχε, ωραία ήτανε. Πολύ επικίνδυνα. Αλλά... εντάξει, δεν πάθαμε κάτι πολύ κακό. Πάρτα όλα. Βλέπετε, αφήνω πάνω με αυτά. Για πάνω ενδεχόμενο, δεξί κλικ. Αριστερό κλικ. Τι έχεις μαζέψει εσύ? Α! Γέμισε. Α! Τόσο γρήγορα γεμίζει. Οκ. Γεμίζει γρήγορα. Λοιπόν. Τέρα. Όχι, περίμενε. Light. Το έχω πάνω μου. Elec γράφει, electric, αλλά είναι lightning, ok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Διασκέδασα πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία. Πάμε να δούμε αν υπάρχει αυτό που θέλω να κάνω tame. Υπάρχει. Καλότσικο level. Ας μην είμαστε ευχάριστοι. Prime Wyvern. 85,5, 37,5, 90, 25. Ποιο από τα δύο είναι πιο κοντά μου δεν ξέρω. Θα πάω στο 85,5, 37,5. 85, 37. 85, 37. Πήγαμε. Κάπου εδώ πρέπει να είναι. Πού είμαι εδώ, παιδιά? Έχω πάει πολύ. Στην άκρη του χάρτη είμαι. Οκ. Okay. 85-37. Όχι, καμία σχέση. Τι έχουμε εδώ? Resurrected Wyvern. Παλεύει με το Prime Wyvern που θέλουμε να κάνουμε tame. Α, τ' άφησε. Έλα εδώ εσύ. Ας μην με δει το Resurrected, να με δει μόνο αυτό. Με τι παλεύει ρε παιδιά? Ω! Ωραία, έλα λίγο προς τα δω. Μπράβο, έρχεται. Έλα εδώ, γιατί δεν θέλω να πέσεις μες στο νερό. Τι κάνει τώρα? Μπράβο, έλα εδώ. Βάραμε λίγο, σ' αφήνω. Μην με κάψεις πολύ, αλλά βάραμε.
Το βάρισα ξανά. Πάω. Να. Ξαναβάρισα. Μπορεί να το βάρω λίγο παραπάνω από όσο χρειάζεται. Το κάνω διπλό τόρπορ. Τι είναι αυτά τα κόκκινα. Κάποιος εμπλέκεται. Κάποιος εμπλέκεται. Δεν με αφήνουν να κάνω ένα tame, παιδιά. Και είναι μόνο δύο στο χάρτη. Το προηγούμενο κάποιος το έκανε tame και τώρα μου έμεινε αυτό. Αν μου το κάνουν και αυτό tame, δεν έχει άλλο να κάνουμε. Θα τελειώσει το επεισόδιο εδώ. Ωραία. Έχω κάνει μισό τόρπορ. Πάρα άλλη μία. Τώρα αν αρχίζει να τρέχει, ελπίζω να τρέξει μπροστά εκεί. Φυσικά θα το πάω λίγο πιο μέσα. Είναι πολύ επικίνδυνο εδώ πέρα κάτω. Δεν ξέρω πού θα πέσει. Εγώ σιγά σιγά προχωράω προς τα δω. Το ξέρω, βιάζομαι λίγο να το βαρέσω. Ωραία. Κάνουμε ένα heal. Ωραία, πάρε άλλη μία. Όχι, ακόμα τώρα. Μπράβο. Τέλεια. Σιγά σιγά προχωρά προς τα εκεί όσο γίνεται να απομακρυνθούμε από τη θάλασσα, γιατί φοβάμαι ότι θα αρχίσει να τρέχει μόλις το ανέβει το τόπο πολύ. Πάρε άλλη μία από μένα. Θα μπορούσα ίσως να είχα δύο ζώα που θα που κάνουν τόρπορ. Ώστε να έχω ένα στο νόμο μου να κάνουμε διπλό τόρπορ. Καλή ιδέα. Ωραία, 1-0. Τέλειωσες. Πάρε άλλη μία. Το πέτυχα. Ευτυχώς νομίζω μ' άφησε ο άλλος, το άλλο παιδί που βάρισε μια φορά. Ίσως να μην με είχε δει. Όταν με είδε και σταμάτησε. Πολύ καλό. Κάτι εκεί δεν με νοιάζει και τόσο. Μα τι ωραία που θα ήταν να πέσει πάνω σε εκείνο το βράχο, έτσι. Νομίζω πρέπει να το βαρέσω. Ξεχάστηκα. Πάνω σε αυτό εδώ το βράχο. Θα πάω και θα προσγειωθώ εκεί. Και θα το βαράω έτσι και μακάρι να μην φύγει. Το πέτυχα. Μακάρι να μην φύγει και να πέσει εδώ. Ωραία. Προσγειώθηκα. Για να δούμε. Πάρα άλλη μία. Μπορώ να το. Καλύτερα να πάει με λίγο πιο ψηλά για να το πετυχαίνω πιο εύκολα. Ωραία. Το ελέγχω, το ελέγχω. Από ό,τι φαίνεται δεν φεύγει. Έχουν βγάλει το μεκάνικ που φεύγουν τα ζώα όταν ξανεβαίνει το τόρπορ. Λέω σε κάποια μεγάλα ζώα. Ωραία. Εδώ πάνω θέλω να πέσει. Εδώ, εδώ. Όχι πουθενά άλλο. Εδώ, εδώ ακριβώς. Μη με σπρώχνεις. Γιατί δεν μπορώ να σου δείξω. Εδώ θέλω να πέσει. Λοιπόν, άλλη μία θα σου ρίξω και μάλλον δεν θέλεις άλλη. Και μη μου βάζεις φωτιά, σκόπι, δεν μ' αρέσει. Έπεσε. Εγώ κάνω λίγο heal. Όχι, θέλει, κάνα δυο ακόμα. Ωραία, τέλειο timing. Πολύ φωτιά σήμερα, παιδιά, πολύ φωτιά. Και μου κάνει 75 άρια φωτιά. Συνήθεια. Α. Θέλω να πέσει. Έχω το τελειώσει το timer και δεν το είδα. Δεν το βάρισα. Ωραία. Έλα, θέλει άλλη μία, έτσι. Ωραία, άλλη μία. Άλλη μία είπα. Πέτυχα. Ωραία, προσγειώνομαι. Δεν έχω να κάνω κάτι άλλο εγώ. Εγώ τελείωσα. Από εδώ και πέρα είναι ό,τι κάνεις εσύ. Τώρα. 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 Ναι. Κατάφερα και το ρίξα εδώ πάνω. Instant Meat 1, Prime Meat 3, 3. Λοιπόν. 1, 2, 3. Το κακό, όχι, ναι, έχει πεινάσει. Πήγα να πω το κακό είναι ότι δεν πεινάει, αλλά έχει πεινάσει κανονικότατα. Prime Wyvern. Oh yes. Πιού. Αυτή τη φασαρία την κάνουν για από πάνω πάλι. Ό,τι ακούτε παιδιά από φασαρίες είναι από τους από πάνω. Ωραία. Πάμε σπίτι. Δεν έχουμε πολύ χρόνο να το δούμε. Αλλά θα το δούμε και όχι μόνο θα το δούμε. Θα το δούμε και θα το εξελίξουμε σε Unknown Wyvern στο live stream που θα γίνει σήμερα στις 4 παρατέταρτο στο Twitch. Σήμερα 4 παρατέταρτο live stream στο Twitch.
θα δούμε και θα εξελίξουμε και θα εξπάρουμε και τα πάντα όλα. Αυτό εδώ το Prime Wyvern. Oh yes. Δεν το έχω βάλει σωστά όμως εδώ. Οπότε έλα πάλι πίσω. Θέλω saddle, όχι, ναι, θέλω saddle. Wyvern, Alpha Wyvern saddle και ένα armor. Παπ, πέρα το saddle. Έχω και το, και το ακόμα και όταν κραφτάρω πάει γρήγορα. Πού είναι πήγα να πω και το έχω εδώ. Μπαμ. Αρκετά δύσκολο τέι μπορώ να πω. Και όχι μόνο από θέμα δυσκολίας του tame αυτό καθεαυτό, είναι ότι έπρεπε να έχω λίγο το νου μου και στο health μου για τα potions, και το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν να το κάνω να πέσει εκεί που ήθελα να πέσει. Περπατάει, τρέχει, ωραία, πετάει πολύ γρήγορα. 20.000 damage. Το δεξί κλικ κάνει από 7.500 πολλά. Τι είναι το C? Ω, το σήκωσα. Με το C σήκωσα βροντόσαυρο. Δεν πιάνει πολύ καλά, δεν πειράζει. Α, θέλω να δω αν μπορώ να σηκώσω το τιτανόσαυρο. Μισό λεπτό πριν τελειώσει το βίντεο, μη φύγετε. Όχι εδώ, συνέχεια πάω στη βάση του παιδιού. Εδώ. Εδώ. Έχει τιτανόσαυρο, για να δούμε. Ζερπ. Νομίζω το παράκανα, έτσι, ξεχύλωσα. Όχι. Okay. Δεν έχουμε χρόνο τώρα στο βίντεο για να σκοτώσουμε τον τιτανόσαυρο. Οπότε άμα βρω το σπίτι μου θα πάω να το κίνε. Πάω να προσγειωθώ και να σας χαιρετήσω, να σας προσκαλέσω στο live stream σήμερα 4 παρατέταρτο στο Twitch, όπου θα κάνουμε και κλήρωση. Ένας τυχερός νικητής θα κερδίσει το Ark Survival Evolved για PC. Ελπίζω να νικήσω καλύτερος. Τι λέω, λακίες, δεν έχει σημασία. Σας περιμένω όλους στο live stream 4 παρατέταρτο στο Twitch. Αυτά από μένα, like στο βίντεο, κοινοποιήστε το να το δουν και οι φίλοι σας. Έχει ένα κουμπάκι κάτω από το βίντεο που λέει κοινοποιήστε, δεν το λέω στην τύχη. Εννοώ να πατήσετε το κουμπάκι εκεί που λέει κοινοποίηση. Κοινοποιήστε το στο YouTube, στο Facebook, στο YouTube λέω, στο Facebook, στο Twitter, στο Instagram, στο ό,τι επιλογή σας δίνει εκεί πέρα, πατήστε τα όλα μαζί. Αυτά, πολλά δεν λέω. Like, subscribe, κοινοποίηση και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Link για το Twitch έχει κάτω στην περιγραφή. Γεια σας!